Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Arison Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, με πραγματάκια που έχουμε να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε και σήμερα και ειδήσεις της τελευταίας στιγμής που προκύπτουν κυρίως από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα τα πούμε όλα αυτά παρέα και με εσάς, αν είμαστε τυχεροί. Και μας βοηθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία. Μετά από τις 5.30-6 θα έχουμε και ένα ραντεβού τηλεφωνικό μεταγραφικού περιεχομένου, αλλά ο καλεσμένος μας είναι σε ένα meeting αυτή τη στιγμή. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας. Εσείς για την ώρα επικοινωνείτε μόνο μηνυματικά με την εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Η είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει ανακοινωθεί από την ΠΑΕ εδώ και περίπου μία ώρα είναι ότι στις 12 του Ιούλη ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο Άρνεμ την Αϊτχόφεν στο πιο δυνατό φιλικό του, αν δεν προκύψει κάποιο άλλο μέχρι τότε. Το φιλικό με το οποίο θα ολοκληρωθεί και η παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και σε μια πολύ δυνατή πρόβα πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει στα τέλη του Ιούλη το σύνολο του Σάβα Παντελίδη. Η Αϊτχόφεν του Μάρκ Φαν Μπόμελ, του άλλοτε μέσου και Τσαϊτχόφεν και της Μπάγερ Μονάχου για αρκετά χρόνια. Ένα τρίμπαλα της ρίξω. Ένας δυνατός αντίπαλος για τους κυτρινόμαυρους. Θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην δεύτερη ομάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος στην σεζόν που ολοκληρώθηκε αφού ο Άγιαξ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και περιμένουμε, τουλάχιστον όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, στις αρχές επόμενης εβδομάδας να γίνει γνωστό το πλήρες πρόγραμμα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Άρη, δηλαδή που θα μείνει η ομάδα, αν και έχουμε γράψει πριν λίγο καιρό κάποιες πρώτες λεπτομέρειες, και το πρόγραμμα κυρίως αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους, είτε τους φίλους του Άρη στο εξωτερικό, είτε και κάποιους από την Ελλάδα, το πρόγραμμα των φιλικών της ομάδας στην Ολλανδία. Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα ένα φιλικό, αν θέλει κάποιος να προγραμματίσει ένα ταξίδι κτλ., το 12 ναι. Τι μέρα είναι, 7 είναι Κυριακή. Γλιτώνω και το κέρασμα. Παρασκευή. Παρασκευή είναι 7. Παρασκευή είναι 12. Α. Ωραίο που σου είναι αυτό στην Ολλανδία. Αλλά εμείς θα γυρίσουμε. Άρα τι γυρίζουμε, Τρίτη. Σάββατο γυρίζουμε. Θα σου πω, δεν ξέρω. Κατευθείαν στην παραλία. Λοιπόν, 12 είναι Παρασκευή αφού 7 είναι Κυριακή. Ναι. Κυριακή βέβαια και είναι οι εκλογές, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν αλλάξει κάτι. Ναι. Μάλιστα, γιατί μπορεί να το γυρίσει κιόλας τώρα. Ακούγονται κάτι τέτοια πράγματα. Ότι ίσως να και μπορεί να. Θα φανεί, θα φανεί. Μάλιστα. Θα γυρίσω. Για να γυρίσουμε, ψηφίσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολύ σημαντικό φιλικό. Δείχνει και κατά κάποιο τρόπο και την αλλαγή επίπεδου πλέον. Επανέρχεται ο Άρης σε μια διαδικασία για πολύ δυνατά φιλικά τα καλοκαίρια. Και πέρσι, βέβαια, έδωσε δυνατά φιλικά στην Ολλανδία. Εντάξει, νομίζω βέβαια ότι η Αϊτχόφεν και ο Άγιαξ είναι οι δύο Ολλανδικές ομάδες που είναι ένα επίπεδο πάνω από. Μαζί με τη Φέγενορντ ενδεχομένως. Ένα επίπεδο πάνω από τις ομάδες στις οποίες έπαιξε ο Άρης την περσινή σεζόν. Που βέβαια και πέρσι τα φιλικά ήταν με ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Και οι τρεις πρώτες ήταν και η Ντεκράφτσαπ και η Ντεχάγκ και η Φίτεσε. Έτσι. Και πάλι εκεί κοντά νομίζω ότι είναι πάλι το Φίτεσε ή όχι. Εκεί στην περιοχή. Θα πάμε να δούμε τη μάχη του Άρνεμ. Τη γέφυρα. Άρα θα δούμε και για ομάδες. Το σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Νίκος λίγο πριν. Το παιχνίδι λοιπόν που θα δώσει ο Άρης με την Αϊτχόφεν. Και βεβαίως θα είμαστε εκεί για να το μεταφέρουμε, να το μεταδώσουμε. Με όλες τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας. Και από εκεί και έπειτα η δεύτερη είδηση της ημέρας. Και δείγμα του τρόπου με τον οποίο δουλεύει η ΠΑΕ Άρης είναι ότι μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ρήσιο και μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες στο All About Άρης με τα γήπεδα που ξυλώθηκαν και σιγά σιγά θα δούμε τα γήπεδα που στρώθηκαν στο Ρήσιο. Είναι ένας από τους παράγοντες που ζήτησε βελτίωση ο Σάββας ο Παντελίδης, που τοποθετήθηκε σχετικά ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος. Και βλέπουμε ότι παρά το σημαντικό κόστος που υπάρχει, υπάρχει και η θέληση και η αποφασιστικότητα από πλευρά των ανθρώπων του Άρη να τα δρομολογήσουν όλα αυτά. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να σας μεταφέρω και μια είδηση που ήδη βέβαια την έχετε δει διαδικτυακά.
αλλά είναι χαρά μας να καλωσορίζουμε στην οικογένεια του All About Aris τον Αντώνη Γκάτζιο, τον καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος είναι από τους πλέον έμπειρους στο χώρο του ρεπορτάζ, του μπασκετικού Άρη, με πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Τον καλωσορίζουμε, του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, του ευχόμαστε καλή δύναμη και να πάει σε μια διαδικασία καλών ειδήσεων για τον μπασκετικό Άρη, γιατί είναι δύσκολο το ρεπορτάζ αυτή την περίοδο. Είναι πιο δύσκολο θεωρητικά από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, που όπως βλέπετε έχει μεγάλα φιλικά, σε λίγο θα πάμε στις μεταγραφές, ωραία μάτς, γήπεδα, το ένα τ' άλλο. Ενώ στον μπασκετικό Άρη υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματούδια που πρέπει να δρομολογηθούν, αλλά νομίζω ότι ο Αντώνης έχει και την εμπειρία αλλά και τη γνώση για να σας μεταφέρει όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και έγκαιρα όλες τις ειδήσεις μέσα από το All About Aris. Από τη Δευτέρα θα τον έχουμε μαζί μας στο All About Aris, λοιπόν, στο allaboutaris.com. Θα αρθρογραφεί, θα επιμελεί το ρεπορτάζ του μπάσκετ και με το δικό του τρόπο θα σε ενημερώνει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θέλω να πιστεύω, για όλα τα νέα του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Μάλιστα. Ο Αντώνης που είναι μια επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου, κολλητή εδώ και καιρό. Γνωριζόμαστε χρόνια με τον Αντώνη, γνωριζόμαστε. Ναι. Φίλος. Και είχαμε συνεργαστεί και πολύ καλά μια περίοδο που, την περίοδο που ήταν γραφείο τύπου στην ΚΑΕ και ασχολιόμουν εγώ λίγο παραπάνω με τον μπασκετικό κομμάτι στο site. Πάντα συνεργάσιμος, πάντα σήκωνε το τηλέφωνο. Και νομίζω θα έχουμε μια καλή συνεργασία. Πάντα. Ναι. Λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε λοιπόν τον Αντώνη, ναι, και νομίζω ότι δυναμώνει πάρα πολύ το All About Aris όσον αφορά το μπασκετικό του ρεπορτάζ και όχι μόνο. Εντάξει, πέρα από την κατεύθυνση που έχει ο καθένας μας, άλλος πιο ποδοσφαιρικός, άλλος πιο μπασκετικός, όλοι συνθέτουμε μια ομάδα του All About Aris και νομίζω ότι πλέον και μετά την αποχώρηση του Σταμάτη από το site καλύπτεται το κενό με έναν πάρα πολύ έμπειρο και καλό συνάδελφο όπως ο Αντώνης Γκάτζιος, σιδεροκέφαλος, και καλά ρεπορτάζ από την Δευτέρα θα είναι μαζί μας στην καθημερινότητα του site. Αυτός από τον οποίο δεν γλιτώνουμε με τίποτα στην καθημερινότητα του site είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα έχουμε τελικά αυτό που μας είπες. Είναι σε meeting. Τι είναι, πού είναι? Έχει ένα meeting, δεν ξέρω. Τι meeting πες τώρα, φίλε? Εγώ λέω ότι είμαι σε meeting, ότι θέλω να αποφύγω κάτι. Όχι, δεν θέλει να αποφύγει. Α. Γιατί με έστειλε άνθρωπος εκεί. Ναι. Όταν, αν προλάβουμε και τον έχουμε μέχρι τις 7, καλώς άλλος, θα τον διαβάσουν στο λαμπαουτάρι, σε φίλοι του Άρη, το συγκεκριμένο. Η Βίλε μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, καλά μου το θυμίζει. Είναι η ομάδα. Με τη Βίτεσε δεν έπαιξε ο Άρης. Απλά πήγαμε στην μπουτίκ της. Εγώ θυμάμαι τη Βίτεσε γιατί έχω πάρει μπάλα, φανέλες και τέτοια. Πήγα στην μπουτίκ. Σωστά, με τη Βίλε μου παίξαμε. Η οποία ήταν στην Β' κατηγορία της Ολλανδίας. Μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ο κόρκο του βλέπω είναι στην Πούσκας Αρένα. Πού είναι? Πούσκας Αρένα. Με την εθνική, εκεί παίζει η Εθνική Ουγγαρίας. Χθες είχαμε Μανώλη Σιώπη. Να. Με καλή εμφάνιση. Ναι, δεν ήταν άσχημος. Μαζί με το Σάμαρη στα χαφ. Βέβαια την παράσταση την έκλειψε μετά από το μάτς και όχι την ώρα του μάτς, αλλά τέλος πάντων. Ο Σιώπης είναι ο Σιώπης. Που μπήκε μέσα στο λεωφορείο των Τούρκων. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, η πλάκα είναι αυτό που ακολούθησε. Όταν βγαίνει το τι λέει. Ναι. Και έχει πλάκα. Yeah. Εντάξει, ναι. Εν τω μεταξύ ο Σιώπης μπαίνει μέσα, μιλάει στο τηλέφωνο. Έτσι. Δεν πήρε χαμπάρι. Εντάξει, μου είπαν και το λεωφορείο της Εθνικής κόκκινο ήταν. Γι' αυτό μπερδεύτηκε. Έσπευσαν οι έξυπνοι να πούνε το ένα και το άλλο. Ακριβώς το ίδιο ήταν, η ίδια εταιρεία που τους πήγε εκεί πέρα. Δεν ήταν πούλμαν ομάδας να είναι του Άρη και να μπει στο ΠΑΟΚ. Το ίδιο κόκκινο λεωφορείο είχε και αυτή. Αυτός μιλούσε στο τηλέφωνο, προχώρησε και μπήκε μέσα. Η πλάκα είναι ότι αυτός που ακολουθεί από πίσω, που είναι μέλος της εθνικής ομάδας, του λέει: Πού πας? Λέει: Στο πούλμαν. Μπήκε, μου κατεβαίνει έξω, αρχίζει κάτι πινελίκια.
Σιώπαρος, πάρα πολύ ωραίος. Από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής χθες. Ήταν νομίζω από τους λίγους που ψιλοέπαιξαν χθες. Φοβήθηκα σε κάποια φάση. Σε αυτά τα μάτς τώρα τρελαίνομαι εγώ που έφαγε μια καρατιά από έναν Τούρκο. Αλλά τι να καταλάβει. Θα γίνουν και αυτά. Τι να καταλάβει το που λένε. Ναι. Εντάξει. Χρειάζεται και ξεκούραση όμως. Ενώ θα έχει και άλλα παιχνίδια τώρα με την εθνική. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Στα παιχνίδια με την Ιταλία και Αρμενία. Και Αρμενία. 8 και 11. Μετά φαντάζομαι θα πάρει λίγο παραπάνω. Ναι. Και αυτό και ο Κούρκο. Θα πάνε να εξασφαλίσουν κάποιες μέρες εξτρά. Εντάξει, κοίταξε. Στην προετοιμασία που αυτό είναι το βασικό. Θα είναι και ναι, θα είναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα τις πρώτες 7-8 μέρες που εδώ θα γίνονται κάποιες προπονήσεις για να μπουν οι παίκτες στη διαδικασία των προπονήσεων. Ένας ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία με την εθνική ομάδα δεν το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Παράδειγμα, ο Σούντγκρεν. Δεν τον χρειάζομαι εγώ να έρθει 20 Ιουνίου στην Ελλάδα να μετέχει στο πρόγραμμα. Ίσα-ίσα αυτός αν έρθει θα βλέπει τους άλλους να τρέχουν στο 5 και αυτός θα τρέχει στο 25. Γιατί θα είναι ενεργός. Θα παίζει όλο αυτό το διάστημα παίζει με την ΑΕΚ. Θα έχει 20 ημέρα που θα κάθεται τώρα, αλλά εντάξει. Ναι. Α, τώρα έχει διακοπή. Γι' αυτό έρχεται την Τρίτη. Παίζουν με την Χάμαρμπι την Κυριακή και μετά παίζουν πάλι 25 Ιουνίου. Μάλιστα. Γι' αυτό το εκμεταλλεύεται και θα έρθει τώρα την ερχόμενη Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και τη μεταγραφή του στον Άρη, ο Σουηδός. Θα πάμε στο break. Θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια και για το φιλικό με την Ετχόφεν και για τα έργα στο Ορίσιο και για τον Γεύτοβιτς και για ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα του Άρη. Γιάννη Τζάτσι, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννης Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα. Ωραία. Η Άιντχόφεν λοιπόν υπετερμάτισε φέτος η δεύτερη θέση του Ολλανδικού Πρωταθλήματος με 26 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες και συνολικά 83 βαθμούς. Μόλις 3 πίσω τον πρωταθλητή Άγιαξ, στις λεπτομέρειες δηλαδή κρίθηκε ο τίτλος. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό τεστ για το σύνολο του Σάββα Παντελίδη μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει το πρόγραμμα των φιλικών του καλοκαιριού, αλλά μέχρι στιγμής. Δύσκολα μπορεί να βρεθεί κάποιος πιο δυνατός αντίπαλος στην Ολλανδία τουλάχιστον, εκτός να παίξει ο Άρης με τον Άγιαξ. Στην Ευρώπη, η Ετχόφεν προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League αποκλείοντας την Πάντε Μπορίσοφ με νίκη 3-2 στη Λευκορωσία και 3-0 στην Ολλανδία. Στους ομίλους ήταν κόντρα σε Μπαρτσελόνα, Ίντερ και την Τότεναμ που παίζει αύριο στον τελικό κόντρα στη Λίβερπουλ με απολογισμό 2 ισοπαλίες, 4 ήττες τα πήγε καλά. Η ομάδα του Μαρκ Φαν Μπόμελ. Μπαρτσελόνα. Και στο κύπελο Ολλανδίας γνώρισε αποκλεισμό. Και την Τότενα που είναι στο τέτοιο. Ναι, στον τελικό. Αποκλεισμό σοκ από τη Βαλβάικ εντός έδρας στην παράταση με 2-3. Όπως και ο Άρης αποκλείστηκε. Είχε ένα αποκλεισμό σοκ. Έτσι, έναν αντίστοιχο. Είχε και η Ετχόφεν, η οποία συμμετέχει φέτος στα προκριματικά του Champions League. Και μεταξύ άλλων θα αντιμετωπίσει και τον Άρη. Είπαμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξέρουμε αναλυτικά το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Είπαμε για τις μπουλντόζες που μπήκαν στο Ρήσιο σήμερα και φτιάχνουν το χορτάρι, το χλωτάπιτα στα δύο γήπεδα της ομάδας, στο προπονητικό της κέντρο. Δεν ξέρω αν θες να διαβάσουμε αυτή την ανακοίνωση. Ποια? Αυτή. Ναι. Ναι, βέβαια. Θα κάνω και σχόλιο. Λοιπόν, υπήρξε σήμερα το μεσημέρι μια ανακοίνωση κοινή από τους Γιώργο Γκουγκουλιά, Δημήτρη Χατζηθανασίου και Κάρολο Μονόρη, οι οποίοι ήταν υποψήφοι με τον κύριο Λεκάκη, ο οποίος ως γνωστόν τάχθηκε με την πλευρά του κύριου Ζέρβα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, έτσι και εμείς, για λόγους που είναι προφανείς και συνειδησιακοί, διαχωρίζουμε πλήρως τη θέση μας με αυτή του επικεφαλής παράταξης Πέτρου Λεκάκη, αναφορικά με την στήριξη που φέρεται να δείχνει για το δεύτερο γύρο των εκλογών της πόλης μας στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Στηρίζουμε την επιλογή του Νίκου Ταχιάου. Και μόνο αυτή για την Κυριακή, Γιώργος Γκουγκουλιάς, Δημήτρης Χατζηαθανασίου και Κάρολος Μονόρη, οι τρεις που υπογράφουν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση της απόφασης του κύριου Λεκάκη να ταχθεί με τον κύριο Ζέρβα. Ο κύριος Λεκάκης που και εδώ έχει φιλοξενηθεί και στην Άρησης, έλα εδώ. Έλα εδώ. Νομίζουν κάποιοι το λέει σε μένα τώρα. Έλα εδώ.
Έλα εδώ σε γυναίκα, δεν λένε ποτέ. Μπορείς, καρδιά μου, μπορείς να έρθεις, σε παρακαλώ. Όχι. Ειδικά αν φωνάζεις γυναίκα για να της δώσεις λεφτά, δεν πρέπει να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Μην έρχεσαι κι εσύ. Έλα τη Δευτέρα και ζήτα τα διπλά. Έτσι θα γίνει. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μια που σχολίασε λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο επ' αυτού και γενικότερα για όλο αυτό το θέμα των εκλογών. Προφανώς θα ακούτε ότι όπου υπάρχει είτε εκπομπή ΠΑΟΚ, είτε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, είτε τίποτα άλλο, υπάρχει η αγιογραφία του Ζέρβα, ο άνθρωπός μας, και είναι φυσιολογικό να στηρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ και δηλώνει και ο παδός του ΠΑΟΚ και γενικότερα λειτουργεί ως φίλος του ΠΑΟΚ. Αυτό το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό και μην ξεχνάτε ότι κάνουμε ακριβώς το ίδιο και εμείς για ανθρώπους που προέρχονται από την οικογένεια του Άρη, και γι' αυτό άλλωστε είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Λεκάκη εδώ στην εκπομπή. Όπως φιλοξενήσαμε και πολλούς άλλους από διάφορους. Πώς να το πω. Όχι, δεν ήταν ακριβώς παρατάξεις, γιατί ήταν και άλλο ήταν Ευρωβουλία, άλλο ήταν Περιφέρεια. Συνδυασμούς. Ήταν... Μπράβο, ναι. Συνδυασμός. Ναι. Καλά το είπες. Σωστά το είπες. Λοιπόν, είναι λοιπόν απολύτως φυσιολογικό να τον στηρίζουν και είναι απολύτως φυσιολογικό να γίνεται όλο αυτό το promoting, όπως θεωρώ ότι ακριβώς το ίδιο με έναν διαφορετικό τρόπο είχε γίνει στον πρώτο γύρο, πριν από την πρώτη Κυριακή μάλλον, όταν συντονισμένα άπαντες ξεφωνίζαν τον Ταχιάο. Και μάλιστα μας έλεγαν όλοι ότι εμείς δεν θα σας πούμε ποιο θα ψηφίσετε, θα σας πούμε όμως ποιον δεν θα ψηφίσετε. Ο Ταχιάος λοιπόν ήταν ο μοναδικός ο οποίος δεν είναι αρεστός σε αυτό το σύστημα που αντιλαμβάνεστε όλοι από πού εκπορεύεται. Ένα σύστημα που προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα αν θα έβγαινε η Νοτοπούλου. Ένα σύστημα που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν θα έβγαινε ο Ορφανός. Ένα σύστημα που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν θα βγει ο κύριος Ζέρβας. Ένα σύστημα το οποίο με δημοσκοπήσεις πολύ αξιόπιστες έβγαζε ως πρώτο, προσέξτε λίγο, ως πρώτο τον κύριο Ορφανό. Ένα σύστημα το οποίο έβγαζε ως πρώτο κόμμα στις εκλογές τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να πω πόσο έξω πέσαν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Είναι φυσιολογικό λοιπόν αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις να λένε Ζέρβας. Είναι φυσιολογικό ο Ζέρβας να έχει ένα πλεονέκτημα, πόσο μάλλον όταν από ό,τι φαίνεται όλοι αυτοί που ήταν απέναντι από τον Ταχιάο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να αποφασίζει ο Πέτρος Λεκάκης να συνεργαστεί με το Ζέρβα μόνος του. Και αν αποφασίζει μόνος του να συνεργαστεί με το Ζέρβα, πολύ καλά θα κάνει να βγει και να πει αποφάσισα ως Πέτρος Λεκάκης να συνεργαστώ με τον κύριο Ζέρβα. Γιατί έχω διαβάσει πέρα από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση των τριών φίλων, γιατί οι τρεις που διάβασα στην ανακοίνωση είναι φίλοι, αριανοί, και είναι αυτοί οι οποίοι πάρα πολύ κόσμο τον έπεισαν να ψηφίσει τον Λεκάκη, που δεν τον ήξερε ο υπόλοιπος κόσμος, αν δεν δραστηριοποιείσαι στα του Δήμου, γιατί ο Πέτρος ο Λεκάκης ήταν αντιδήμαρχος του Μπουτάρη. Έπεισαν λοιπόν πάρα πολύ κόσμο και το βασικό επιχείρημα και του Δημήτρη και του Κάρολου και του Γιώργου ήταν ότι είναι ένα πετσί αριανός. Και φυσικά ξέρω και εγώ ότι είναι αριανός ο Λεκάκης, γιατί και στο γήπεδο έρχεται και πάρα πολλές φορές έχει τοποθετηθεί και έχει τοποθετηθεί για τον Άριο κολλήγες φορές. Όταν όμως εκπροσωπείς άλλους 10 ανθρώπους, θα πρέπει να τους ρωτήσεις πριν επιλέξεις να σταθείς στο πλευρό του συγκεκριμένου ανθρώπου που διεκδικεί την ψήφο των Θεσσαλονικαίων. Αν δεν τους ρωτήσεις, τότε θα πρέπει πάρα πολύ απλά να πας και να πεις ότι αυτό το οποίο αποφασίζεις, ψηφίζεις, είναι κάτι που επιλέγεις μόνος σου. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι συνέβη. Και όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο άσχημο είναι αυτό. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι από το Άρης
επιλέχθηκε κάτι άλλο. Προφανώς και δεν ψηφίζουμε άπαντες μόνο με τον Άρη. Σας είπα και την άλλη φορά ότι είναι μία από τις παραμέτρους που εγώ λαμβάνω υπόψη μου. Κάποιος άλλος θεωρεί και κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς δεν είναι η μοναδική παράμετρος που λαμβάνω υπόψη μου. Ίσως να υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν. Αυτό όμως που δεν μπορώ να ανεχτώ είναι να με κοροϊδεύουν. Και είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι θυμήθηκαν ότι είναι Άρης για τις εκλογές και μόνο. Ένα θετικό που έχει κάνει ο Ταχιάος είναι ότι είπε κάτι τελείως διαφορετικό και νομίζω ότι αν χάσει το τέλος ο Ταχιάος θα χάσει, γιατί σε πολλά πράγματα είπε αυτό που σκεφτόταν. Είπε ότι με φώναξαν να πάω στο γήπεδο, αλλά δεν πήγα. Γιατί δεν θέλω ακριβώς να εκμεταλλευτώ την ιδιότητα του Αριανού. Είπε την αλήθεια και αυτό που πίστευε για τον Ιβάν Σαββίδη και βλέπετε τι πόλεμο δέχεται. Όπως και σε άλλα ζητήματα, όπως που προφανώς κάποιοι που ακούτε μια αθλητική εκπομπή τώρα μπορεί να μην ασχολείστε, μπορεί και να ασχολείστε. Σε σχέση με τον ΟΑΣΤ, σε σχέση με το μετρό, σε σχέση με την καθαριότητα. Στην τελική δεν θα ψηφίσει ένα δήμαρχο με το αν είναι Άρης ή ΠΑΟΚ. Άλλωστε, ο Ζέρβας αν βγει δεν θα βγει επί θα τον βγάλουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα βγει γιατί στηρίζεται πλέον ξεκάθαρα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με την κυρία Νοτοπούλου, οι οποίοι προφανώς δεν θα ψηφίσουν τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι κομματικό το θέμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι κομματικό καθαρά. Θα στηριχθεί από τους ίδιους ανθρώπους που έβριζαν τον Ταχιάο και συνεχίζουν να τον βρίζουν τώρα, και θα στηριχθεί γενικότερα από αυτούς που όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι η κοινή συνισταμένη. Γι' αυτό το λόγο, φίλε Πέτρο, αν μη τι άλλο, όταν ξέρεις πάρα πολύ καλά με ποιους έβγαινες φωτογραφίες και δίπλα σε ποιους έσφυγες την κροθιά σου και έλεγες μόνο Άρης, μόνο και μόνο γι' αυτό δεν θα έπρεπε να βγεις και να πεις ότι η Θεσσαλονίκη πρώτη, πώς λέγεται, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, πώς λέω την παράταξη, στηρίζει Ζέρβα. Θα μπορούσες να πεις ότι προσωπικά επιλέγω αυτό. Γιατί εκτός από τα παιδιά, είδα και άλλους υποψήφιους με την παράταξή σου. Είδα μια δικηγόρο, όπως τη λένε, τη Ρία, και πολλούς άλλους που σημείωναν ότι δεν συμφωνούν με την επιλογή σου. Από εκεί και έπειτα, φυσικά, και ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει και να ψηφίσει ό,τι γουστάρει, να επιλέξει ποιον θεωρεί καταλληλότερο για δήμαρχο στην πόλη. Απλά, επειδή πολλές φορές η ζωή τα φέρνει έτσι στην πολιτική, ώστε μία απόφαση περσινή ή προπέρσινη να γυρίζει μπούμεραγκ, όποιος και να βγει δήμαρχος την Κυριακή, είτε είναι Ταχιάος είτε είναι Ζέρβας, θα βγει σε ένα δημοτικό συμβούλιο με απλή αναλογική. Θα υπάρχουν δηλαδή σε αυτό το συμβούλιο, για να μην τρελαίνεστε και όλοι σας, οι σύμβουλοι που αναδείχθηκαν την πρώτη Κυριακή. Και θα πρέπει, για να έχεις πλειοψηφία, είτε σε λένε Ταχιάο είτε σε λένε Ζέρβα, πέρα από τους δικούς σου συμβούλους, για να περνάει το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίζουν και κάποιοι άλλοι. Θα πρέπει λοιπόν ο Ζέρβας να έχει την ψήφο της Νοτοπούλου. Θα πρέπει να έχει ο Ταχιάος την ψήφο του Ορφανού και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να υπάρχουν συμμαχίες για να περνάς πραγματούδια ως δήμαρχος. Και σε ένα τέτοιο δημοτικό συμβούλιο πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιος
είναι κυβέρνηση. Γιατί πολλές φορές η κυβέρνηση έχει τον τρόπο να πείθει δημοτικούς συμβούλους, βουλευτές άλλων κομμάτων, και εκεί που στις... Ωραία, ακούστηκε αυτό. Στις 31 Μαΐου λες μαύρο, στις 8 Ιουλίου κάποιοι να λένε κίτρινο. Πανηγυρίστε ορισμένη την Κυριακή. Δείτε τη μεγάλη εικόνα όμως. Το σύστημα γυρίζει μπούμεραγκ. Και όλα εξαρτώνται από το τι θα γίνει τη μέρα που θα γίνω 43. 43. Το 77 πόσο πάω ρε φίλε τώρα. 42, 42 λοιπόν. Θα τα κλείσω και θα πάρω τα 43. Εκείνη τη μέρα θα κριθούν όλα. Γι' αυτό μην τρελαίνεστε. Να ξέρετε όμως, και αυτό είναι κάτι που βάλαμε και στο site και είναι και η άποψή μου γενικότερα, να ξέρετε όμως ότι αυτά είναι καλά να συμβαίνουν. Αυτά είναι καλά να συμβαίνουν και τέτοιου είδους τρυπήματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι κάποια πράγματα που λέμε εδώ στην καθημερινότητα σε σχέση με το ποιοι είναι αργιανοί πολιτικοί και ποιοι ασκούν πολιτική με τον Άρη. Αυτά σε σχέση με ένα γενικότερο σχόλιο. Καλή ψήφο να έχετε την Κυριακή όσοι ψηφίσατε. Και από εκεί και έπειτα το πιο σημαντικό είναι κάποιες μέρες αργότερα. Εκεί στις 7 Ιουλίου. Πάρε ένα τηλεφωνάκι το συγκεκριμένο που θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Το έχω το τηλέφωνο του συγκεκριμένου. Το έχεις. Περίμενε, πρέπει να το έχω. Αν δεν το έχω, θα με απολύσει. Το έχω, εντάξει. Ωραία, πάρε τον που θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Είμαστε δημοκρατικό ραδιόφωνο, είναι γνωστό. Και προφανώς ο άνθρωπος που ζήτησε να κάνει την παρέμβαση θέλει να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις τον κύριο Ζέρβα. Κύριε Πόπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πόπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρειάζεται, καλησπέρα, Νίκο. Καλά, δεν λέω. αυτό μου έχει μείνει. Αυτό μου έχει μείνει να ακούσω, να ξέρεις. Με μεγάλο φανατισμό. Ναι, τον τελευταίο καιρό έχουμε δει άπειρες κουλουτούβες. Παρατάξεις, υποπαρατάξεις, υποψήφοι, αρχιποψήφοι. Για πότε τα αλλάζουν, για πότε τάσσονται υπέρ του κυρίου Ζέρβα, είναι ένα... Εγώ δεν θέλω να σταθώ στον κύριο Λεκάκη. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω, σαν εκδότης Άρης είσαι, να ζητήσω συγγνώμη από τους Αριανούς, γιατί πέσαμε σε μια μεγάλη λούπα. Φιλοξενήσαμε την τελευταία μέρα που επιτρεπόταν σε δισέλιδη συνέντευξη τον κύριο Λεκάκη, γιατί άλλες διαβεβαιώσεις είχαμε από αυτόν. Θεωρώ ότι και προδομένοι είμαστε και ότι μας κορόδεψε. Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη ή οτιδήποτε άλλο. Φιλοξένησες έναν άνθρωπο και γενικότερα εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος, γι' αυτό το λες τώρα και το καταλαβαίνω πως το λες. Το λες ως Αριανός, αλλά πρέπει να σου πω, Ηλία, το εξής. Ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει ο άνθρωπος τον οποίο καλεί και του κάνει μια συνέντευξη. Δεν είναι απαραίτητο καταρχήν ότι πρέπει να συμφωνεί με αυτά που λέει. Σίγουρα. Και δεν είναι προκαθορισμένο το τι θα πει. Τον Λεκάκη προφανώς η Άρισε το φιλοξένησε, γιατί δήλωνε και το δηλώνει. Και το δήλωνε και μέχρι πρωτού και το ξέραμε. Το δήλωνε. Ότι είναι Άρης. Να σου πω κάτι. Είναι Αριανός. Ναι, ένας λοιπόν. Θα πω λοιπόν το εξής. Ένας λοιπόν. Το είπα και στις προηγούμενες εκπομπές μου εδώ πέρα όταν τοποθετήθηκα περί πολιτικών και το έχω γράψει κιόλας. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που μπορούν να καθορίσουν την ψήφο μου. Κόμμα, ιδεολογία, ομάδα, καθημερινότητα, στόχοι, υποσχέσεις, πολλά πράγματα. Πολιτικές πεποιθήσεις, πάρα όλα, ναι. Έτσι. Όταν ένας άνθρωπος ζητάει την ψήφο μου, επικαλούμενος την αριανοσύνη του, δεν μπορεί μετά να μου λέει, α, τώρα θα πάω με τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εδώ ήρθε ο Λευτέρης Αρβανίτης. Μίλησε ο Νίκος ο Ζεϊμπέκης. Δεν γίνεται ο Ζεϊμπέκης να βγει και να μου πει τελικά εγώ παιδιά θα πάω με τον Ζέρβα. Ναι, ναι. Μα είναι, να σου πω κάτι, Χρήστο,
Εδώ όταν μιλάμε για το Ζέρβα. Εκείνη η ένσταση. Δεν είναι κάπου άλλο. Ναι, όταν μιλάμε για το Ζέρβα, δεν μιλάμε ότι είναι ένας παοξής. Είναι ένας παοξής ο οποίος έχει μιλήσει για τον Άρη με τα υποτιμητικότερα και τα χυδαιότερα λόγια. Και είχε κάνει και εκείνη την περίφημη δήλωση πριν κάποια χρόνια. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξεχνάει. Ναι. Εγώ πέρα από πολιτική, ο καθένας έχει τις πολιτικές του πεπτήσεις, έχει τις απόψεις του για το Δήμο, έχει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έστω και ένας Αριανός μπορεί την Κυριακή να ψηφίσει το Ζέρβα. Δηλαδή μου είναι αδιανόητο. Ναι, αν ο Άρης είναι στις προτεραιότητες του, ναι. Ναι, εντάξει. Αν είναι το πρόβλημα, εντάξει. Βλέπεις ότι υπάρχουν... Υπάρχουν για πολλούς και άλλα κριτήρια που πολλές φορές το κόμμα, για να μην πω τίποτα άλλο, μπαίνει πιο πάνω και πιο ψηλά. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς. Εμένα ένα από τα κυριότερα πράγματα τα οποία βλέπω το συμφέρον του Άρη και στην ψήφο μου, θεωρώ... Καλά, άμα θέλεις, δεν θέλω να το πάμε σε πολιτική συζήτηση περί ικανοτήτων και το τι έχει πετύχει ο Ζέρβας και ο Ταχιάος. Που για μένα, προσωπική μου καθαρά άποψη, είναι ότι ο Ζέρβας είναι ο κύριος τίποτα και πολύ υποδέστερος του Νίκου Ταχιάου. Εγώ θα σου πω το εξής. Ακριβώς. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Και αν ο Λεκάκης και ο κάθε Λεκάκης, τώρα μιλάμε για τον Πέτρο Λεκάκη, γιατί έκανε την επιλογή. Δεν λέω για τον Κυριζίδη, γιατί ο Κυριζίδης, που επίσης επέλεξε αυτό, είναι Ηρακλειδέας. Δεν με απασχολεί. Δεν ζήτησε, όχι αυτό λέω, δεν ζήτησε την ψήφο του Αριανού. Σωστό. Σωστό, έτσι είναι. Δεν ζήτησε την ψήφο γενικά του Θεσσαλονικιού. Ούτε για τον Ιθονόπουλο είπαμε τίποτα που έδωσε τέτοιο σήμερα. Μπορεί οποιοδήποτε. Διάβασα και ο γιος ενός εκ των αντιπροέδρων του ΠΑΟΚ που ήταν υποψήφιος με τον Ορφανό. Ο Παπαδόπουλος. Βεβαίως. Ναι. Δήλωσε στήριξη στον τέτοιον, ευτυχώς που τελειώνουν και οι εκλογές. Δεν θα έχουμε την άλλη Κυριακή. Γιατί την άλλη Κυριακή μπορεί να ψήφισε κάτι άλλο. δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντως, εγώ θα σου πω το εξής. Είναι η τελευταία του επιλογή αυτή. Αυτή είναι η τελευταία του επιλογή. Ο λόγος για τον οποίο τοποθετούμε είναι ακριβώς γι' αυτό. Γιατί απευθύνθηκε στον Αριανό λαό. Από εκεί και πέρα ο καθένας... Όπως σου είπα, εγώ αισθάνομαι σαν εκδότης της αριστείας, αισθάνομαι και εξαπατημένος. Γιατί δώσαμε, να σου πω κάτι, κανένας υποψηφής δήμαρχος δεν έδωσε ούτε ο Ταχιάος. Ούτε ο Ταχιάος. Παρόλο που κατηγορείται ο Αριανός ότι έχει συνδιαλλαγή με τον Ταχιά ή οτιδήποτε άλλο, παρόλο που και εύκολα μας λένε είστε δεξιοί, αριστεροί, κεντρό ή οτιδήποτε άλλο, ανάλογα με πρόσεξε, με ποιον θέλουν να πλήξουν. Σωστό, έτσι. Η ταμπέλα στον Αριανό μπαίνει ανάλογα με το ποιος είναι ο δικός τους ο εχθρός. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα. Μια είμαστε με τον Μαρινάκη, μια είμαστε με τον Μελισσανίδη. Μια ο Καρυπίδης παλιά ήταν ήμασταν παραμπάγαζό τους και ήταν υπάλληλος του Ιβάν. Δηλαδή έχουμε ακούσει χίλια. Υπάρχει ένα σύστημα προπαγάνδας, υπάρχουν, δηλαδή αυτό που έχω δει εγώ, να σου πω κάτι Χρήστε, εγώ ψηφίζω από το 84 κάπου εκεί πέρα κοντά, πάρα πολλές εκλογές. Αυτό το κλίμα που έχω βιώσει την τελευταία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή... Διαβάζω κάτι γκάλοπ απίθανα, τα οποία βέβαια ξεφτυλιστήκανε η ίδια εταιρεία την προηγούμενη εβδομάδα που έδινε εντελώς άλλα ποσοστά για την... Νομίζω ότι έχει το θέμα με τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Αντιληφθήκαμε όλοι και με αυτό που έγινε την Κυριακή ότι δεν έχουν ιερό και όσοι ορισμένοι. Εντάξει, δίνανε να σου πω κάτι, ανεξάρτητο τι είσαι, ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ να είσαι. Όταν σου λέει ότι θα κερδίσεις με μισή μονάδα και θα χάσεις με 10, δηλαδή σκέφτεσαι να γινόταν αυτό στον Άρη. Ναι. Να λέγαμε δηλαδή τότε που είχαμε εκλογές στη Λέσχη. Φαβορεί ο Τάδε με 10 μονάδες και να βγαίνει το ανάποδο. Εντάξει, με κοροϊδεύεις και εμένα τον ίδιο. Αλλά αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Γι' αυτό έβγαινε ο Ορφανός πρώτος. Ορφανός έπρεπε να βγαίνει πρώτος. Τελικά ο άνθρωπος βγήκε. Τρίτος. Εδώ υπήρχαν, να σου πω κάτι, εδώ υπήρχαν, ζήσαμε κάποιες εκλογές, επειδή ο πρώτος διδάξας ήταν ο Ιβάν Σαββίδης,
όπου όταν είχε βγει έξω από την, αν θυμάσαι τότε με τις τηλεοπτικές άδειες, ναι, είπε εγώ ήμουν ο λαγός της κυβέρνησης. Αυτός το είπε, ναι. Αυτός το είπε, δεν το είπα εγώ. Ναι, σωστά. Είμαι ο λαγός της κυβέρνησης. Το έμαθε καλά το κόλπο. Το έπαιξε με πολλούς λαγούς. Μάλιστα. Το έπαιξε με πολλούς λαγούς. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε περίπτωση με το υπάρχον σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι ταχιά ως την Κυριακή, είτε είναι ζέρβας, να αποφασίζει μόνος του δεν μπορεί. Να σου πω κάτι. Εδώ θα γίνει το εξής. Δηλαδή αυτό το καλά. Να μιλήσουμε για το σύστημα. Το σύστημα είναι αστείο πέρα ως πέρα. Εδώ εγώ σου λέω ότι αν βγαίνει ο ζέρβας σε τέτοιο, ναι, θα έχει λιγότερους συμβούλους από τον ταχιάο. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Κατάλαβε, θα γίνει 11 ο ένας, 7 ο άλλος. Δηλαδή, μιλάμε καλά. Ας, αυτό είναι ένα στρεβλό σύστημα άλλων άλλων. Αλλά ναι, όντως θα γίνει εκεί πέρα. Εντάξει. Θα γίνει το κουτρούλιο γάμος. Τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς. Αϊτχόφεν Άρης θα δεις. Αν θα δω Αϊτχόφεν Άρης, όχι από κοντά θα δω. Γιατί σε 10 μέρες μετά θα έχουμε άλλο ταξίδι. Δεν γίνεται, έχουμε και δουλειές. Έχουμε και δουλειές. Έχουμε και δουλειές. Δεν πειράζει, Ηλία, θα το δω εγώ. Θα είμαι σίγουρος. Θα λείπεις όμως τις εκλογές. Ναι, αλλά θα βλέπω Άρη. Θα είμαι κοντά στον Άρη. Ναι, σωστό. Κάτσε, μπορεί. Κοίταξε, αν ήμουν ψηφοφόρος άλλων, μπορεί να βάζω κανένα αεροπλάνο να με φέρουν και να με πάνε. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα τίποτα. Τώρα εκεί. Μάλλον θα έχει παιχνίδι ο Άρης. Κοίταξε, αν δεν έχει παιχνίδι, ψήνομαι. Να ξέρεις, θα έρθει και να φύγει. Τώρα πιάμε με το αεροπλάνο, δεν είναι τίποτα. Έτσι. Εύκολο. Ωραία. Παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Να είσαι καλά. Αύριο τι έχουμε, καμιά έκπληξη στην Άρη, είσαι τίποτα εκτός από την καταπληκτική τρίτη σελίδα. Η Άρη είσαι, είναι μια πάρα πολύ καλή εφημερίδα και προπαντός έγκυρη. Έτσι. Κάθε Αριανός πρέπει να την παίρνει κάθε Σάββατο. Νομίζω αυτές... Εκπλήξεις... Ναι. Θα έχουμε. Δεν θα έχουμε αύριο, όχι. Θα έχουμε. Θα έχουμε. Η σελίδα 3 έχω μάθει, είναι πάρα πολύ καλή. Η σελίδα 3 είναι καλύτερη. Εμένα πάντως με εντυπωσίασε το Πιστόφυλλο της προηγούμενης εβδομάδας. Καλά σάρωσε. θα έχει τέτοιο Πιστόφυλλο αύριο. Τι αύριο δεν θα έχει, όχι. Δεν θα έχει. Οι εκλογές οι ουσιαστικές γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Καλά, οι πιο ουσιαστικές γίνονται στις 7 Ιουλίου που είπες. Αλήθεια είναι και αυτό. Αλλά και ουσιαστικά το πρώτο δείγμα των εκλογών ήταν της προηγούμενης εβδομάδας. Όπου και ο Άρης με την εκλογή τόσων υποψηφίων, δηλαδή σάρωσε παντού, έτσι. Mm-hmm. Σάρωσε και στις περιφερειακές, σάρωσε και στις δημοτικές. Άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται μέσα από τα σπλάχνα του Άρη, ο Λευτέρης ο Αρβανίτης, ο Νίκος ο Ζιμπέκης, ο Σοκράτης ο Δημητριάδης. Mm-hmm. Στο περιφερειακό, ο Άγγελος σε κορυφαίες θέσεις. Ο Χαριστέας, ο Γιουτίκας. Ο Γιουτίκας δεύτερος. Τρίτος ήταν ο Χαριστέας. Ο Κούης. Ο Χαριστέας. Κούης. Ο Κούης. Τώρα τι να λέμε. Σαρώσα. Εντάξει. Οι επιλογές οι Αριανές πήγανε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Μία είδηση που αποκάλυψε πριν από 5 μήνες στο All About Άρης, ο Κόνιαρης στον Ολυμπιακό. Τι είπε, έτσι, προσπερνάς την είδηση. Στην πρώτη ώρα, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Ήταν, είναι ο Πάκος μια κατάσταση που ο τελευταίος κλείνει την πόρτα. Εγώ όμως είπα συγκεκριμένη μεταγραφή, φίλε. Άμα πήγαινε από τον Άρη στον Ολυμπιακό, όμως θα έγινε Μαρινάκης, στραβό στόμα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφουμε Λίμπερο 107,4, All About Άρης On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, με μια σχετική καθυστέρηση, αλλά δικαιολογημένη, γιατί είχαμε την παρέμβαση του Ηλία Πόπη, εκ των εκδοτών της Άρης Είσαι, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την επιλογή αυτή, την περίεργη επιλογή του κύριου Λεκάκη να ταχθεί με τον κύριο Ζέρβα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη αναφορά. Είναι αυτό που έλεγα για τον Νίκο τον Ταχιάο την προηγούμενη Δευτέρα, ότι όλες αυτές οι αρνητικές αναφορές προς το πρόσωπό του από συγκεκριμένες πλευρές και η στοχοποίησή του διαφήμιση ήταν. Δεν υπάρχει καλή ή κακή διαφήμιση. Δεν χρειάζεται να διαφημίσουμε άλλο τον κύριο Ζέρβα.
Πλέον θα περιμένουμε την Κυριακή να μιλήσουν οι ψηφοφόροι, να μιλήσει η Κάλπη Βασίλη Καβαδία που είσαι στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστανο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, το στέλνετε στο 54526. Χρόνια πολλά στον Νικολά Ντιγκινή, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του και κλείνει τα 31 του χρόνια, ο Γάλλος μεσοπιθετικός του Άρη, που βρίσκεται στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και λίγες ημέρες, αφού απόλαυσε έτσι κάποιες ξέγνιαστες μέρες στην Ελλάδα και σε κάποια νησιά, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών των διακοπών, επέστρεψε στην πατρίδα του, έχει τα γενέθλιά του σήμερα, χρόνια του πολλά, ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη του, αλλά την κοινή είπαμε είναι εργαλείο και μακάρι να κάνει την ίδια ή και καλύτερη φυσικά χρονιά από αυτή που πραγματοποίησε πέρσι ο 39χρονος πλέον μεσοεπιθετικός του Άρη. Αυτή την ώρα παίζει και η K14 με τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, έχει εξασφαλίσει ήδη το πρωτάθλημα. Σήμερα θα γίνει και η στέψη για τους μικρούς του Άρη που κατέκτησαν πριν από λίγες ημέρες το Elite Neon Cup της Κορίνθου και απέδειξαν ότι υπάρχει ακόμα μια πολύ καλή φουρνιά εξελίξιμων ποδοσφαιριστών στα τμήματα υποδομής του Άρη, μια φουρνιά που και αυτοί αλλά και οι υπόλοιπες που υπάρχουν και απέδειξαν φέτος ότι υπάρχει ότι διαθέτουν βασικά εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, πρέπει να αξιοποιηθούν και αναλόγως από την επόμενη σεζόν να δοθεί περισσότερη βάση σε αυτά τα παιδιά που κάτω από όχι και τις καλύτερες συνθήκες είναι η αλήθεια κατάφεραν πολύ σημαντικά πράγματα είτε με τίτλους είτε φτάνοντας σε τελικές φάσεις και φαίνεται ότι ο Άρης επιστρέφοντας στη Super League μπορεί να περιμένει και κάτι καλό από τα παιδιά που έρχονται από πίσω και μακάρι να δουλευτούν σωστά, να στελεχώσουν κάποια στιγμή την πρώτη ομάδα και να ωφεληθεί η πρώτη ομάδα από αυτά τα παιδιά και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά. Ήξερες Βασίλη μου ότι σήμερα είναι παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος? Μάλιστα. Και υπάρχει και μια... Τι? Θα υπάρξει αναλόγως. Θα ανάψει ένα δυνατό για να τιμήσει τη μέρα. Λοιπόν, ένα tweet. Γραμμή. Ναι, θα τον πάρουμε το φίλο. Αφού αναφέρω αυτό το tweet του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμοστεί κανονικά στην Ελλάδα ο αντικαπνιστικός νόμος. Που, εντάξει, υφίσταται από τον 1η του Ιούλη 2009. Εντάξει, πολλά μαγαζιά δεν τον εφαρμόζουν και κακώς τον εφαρμόζουν. Και το ακούτε αυτό από έναν καπνιστή, έτσι. Μακάρι να το εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης, εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είσαι εσύ, ρε? Είμαι ψυκτικός, μπορώ να μιλήσω. Τι είσαι, ψυκτικός? Ναι, και η ειδικότητα είναι θερμοϊδραυλικός. Θερμοϊδραυλικός. Να σε φέρω στο σπίτι, ρε φίλε, που θέλω να μου κάνεις κάτι. Ναι. Πού χάθηκε? Έχεις κάτσει από το 2008 μέχρι το 2014 και τελειώνοντας άνεργος. Να ψάχνεις δεξιά-αριστερά να βρεις εργασία. Ευτυχώς όχι. Εγώ το πέρασα. Και αυτό το παραμύθι, ναι, ότι εγώ πρέπει να στηρίζω τον ένα και τον άλλο και τον άλλο, παφίλε, κανένας δεν πρόκειται να νοιαστεί για σένα αν δεν τρέξεις και δεν ξυθείς εσύ ο ίδιος. Σε ποιο ζήτημα αναφέρεις? Το θέμα της εργασίας. Ναι. Έτσι. Και που τρέχαμε για μεροκάματα και κάναμε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, κανένας δεν μας βοήθησε, φίλε. Ναι, αφορμή τι? Ούτε ο Παπαγιωργόπουλος, ούτε ο Α και ο Β και κανείς από αυτούς εδώ. Ναι. Λοιπόν, το αν θέλετε να κατατάσσετε σε αυτούς σας κάπου, δικαίωμά σας είναι. Εγώ ούτε του κούβελα τις τρύπες στηρίζω. Πού κατατάσσουμε τους εαυτούς μας? Δεν ξέρω, ο καθένας έχει την προσωπική του κατέθεση. Ρε, άντε πάνε ψήφι στον Αναγνωστόπουλο εκεί στη Χαλάστρα εκεί πέρα. Όχι ρε φίλε, τον Στεφανίδη θα ψηφίσω. Ποιος είναι ο Στεφανίδης? Το Στεφανίδη της Λέσχης. Ποιον? Το Στεφανίδη της Λέσχης. Φίλος μου. Που μου είπες για τον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος είναι στη Χαλκιδόνα. Α, ναι, μπερδεύτηκα. Μπράβο, κατά ξέρεις όμως. Εδώ που επειδή είμαστε στο Δήμο Δέλτα. Ναι, ποιον έχετε εκεί? Έχουμε άλλους τύπους. Ποιον έχετε? Δήμο Δέλτα βγήκε. Βγήκε ο Δήμαρχος. Δήμο Δέλτα βγήκε ο Δήμαρχος. Έχουν την Κυριακή. Ποιοι είναι οι υποψηφοί?
Και τι, και τι να το κάνω. Και να στα πω τα όνομα. Και τι πες δε φίλε, να με να ενημερώσουμε. Όχι, είναι και οι δυο. Ιωαννίδης και Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος δεν πέρασε νομίζω. Πέρασε. Τι λες. Πέρασε. Ναι. Μπράβο, ωραία. Εσύ ποιο θα ψηφίσεις. Θα το κατατάξουμε έτσι. Ποιο θα ψηφίσει από τους δύο. Κανένα, δεν θα πάω. 1-0 ο Άρης στην ΚΑΠΑ 14. Την ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν ήσουν εκεί και στο επαναλαμβάνω, κύριε. Πού να είμαι, στη Χαλάστρα. Και άκου να σου πω, από τη Χαλάστρα, εκεί είμαι χαρούμενος που είμαι από τη Χαλάστρα. Γιατί τον άλλο που τον είπες ότι βγήκε δεύτερος, από τη Χαλάστρα είναι. Που δεν συμφωνώ με αυτά που λέει. Αλλά βγήκε δεύτερος όμως από τα βραχιά του με τον Τζιτζικώστα. Μάλιστα. Ο Γιουγιουτίκας. Ναι. Αριανάκη, βέβαια. Σάρωσε. Κοίταξε, έχει και τον Νίκο Ζαρούκα που ήταν Αριανός, έχει πολλούς τέτοιους. Που πήγαινε ο άλλος και έκανε τη ζώτα που θα βγει τώρα που δίνουνε με τον Ζέρβα, τον ξέρεις που και γελούσαν για τον Άρη. Να σε στείλω στο Κιουτίκα να σου βρει δουλειά για τέτοιο. Δεν θέλω να μου βρει Κιουτίκα δουλειά και κανένας από αυτούς δεν θέλω. Μόνος μου θα ξηθώ. Ε, άντε, κουνήσου λίγο όμως γιατί... Θα το επαναλάβω. Γιατί μόνο στα ραδιόφωνα βγαίνεις και μιλάς. Και ψυχτικός κύριε Σαλτίδη. Ψυχτικός. Ναι, ψυχτικός. Μάλιστα. Ψι, με ύψιλον. Εντάξει. Όχι γιώτα, έψιλον γιώτα. Ναι. Όπως το γράφουν κάποιοι άλλοι. Μήπως είμαι ψιριστικός. Ναι. Άντε κλείσε γιατί πάρει περιμένουν κι άλλοι. Περίμενε. Τι περίμενε. Περίμενε. Γιατί σε ακούω πολύ καιρό και δεν έπαιρνα. Δεν μου λες. Να σε πω. Ο Καρυπίδης που τα κάνει όλα αυτά τα έργα. Μάλιστα. Ε, γιατί βγαίναν κάτι πουλάκια. Πουλάκια. Από κάποιους άλλους. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά, μήπως τα χαρίζει ο Λαύρος Κόρδας. Από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Πες στον Παπαδόπουλο από πού τα βγάζει. Από τις επιχείρησεις του. Ναι, τα πονάει. Δεν τα βάζει ο Καρυπίδης, η Ειρήνη τα βάζει. Η Ειρήνη τα πονάει. Ναι, φίλε, γιατί κοίταξε τα πακέτα Ντελόρ, γιατί σήμερα ναι. που εσύ στηρίζει το Τακιάο, ναι, πήγε στο κόκκινο. Ναι. Και μου θύμισε εκείνη τη αερολογή που έλεγε ο Στεφανίδης στη Λέσχη. Ναι. Τα ίδια ακριβώς λέει και αυτός. Δεν νομίζω. Εγώ φίλε έκατσα από το 2008 μέχρι το 2014 και όταν ανέβαινα στα αστικά και δεν πλήρωνα εισιτήριο, ναι. ανεβαίναν κάποιοι τύποι και με στέλναν στο αστυνομικό τμήμα γιατί λέει δεν πληρώνεις 60 λεπτά για το εισιτήριο, έχεις πρόβλημα. Ε, βέβαια. Και αστικαζίδες, φτάνει πια ρε εσείς. Του ΟΑΣΤ. Του ΟΑΣΤ. Του ΟΑΣΤ, ναι. Μάλιστα, ωραία. Σας κορόιδευε σήμερα τα Κιάο στο κόκκινο. Ναι. Τους κορόιδευε. Και κόκκινο ακούς. Τα πάντα. Oh. Τα πάντα ακούω. Άντε κλείσε να βγουν και άλλοι να μιλήσουν. Και κοίταξε μεταγραφές. Ναι. Στυλ πορτοφολάδων. Ναι. Γιατί σου είπα έχω πολύ. Φίλε, κούρασε. Δεν θες τέτοιους. Όχι, κούρασε. Μάλιστα. Και δείτε ότι οι Έλληνες παίκτες είναι καλύτερες. Σουηδούς θες, Σουηδούς. Από τους Ισπανούς μην κλείφετε ρε τόσο πολύ. Σουηδούς θες, Σουηδούς. Σουηδοί ναι. Ωραία. Σουηδοί ναι, γιατί γλεντάνε μια ομάδα εδώ της πλάκας. Ωραία. Άντε καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Στον επόμενο καλησπέρα. Κατάλαβες το τι είπε. Χαίρετε. Αφού καταλήξαμε και τι παίχτες θέλουμε. Καταρχήν φίλε για σένα το είπε. Εσύ το είσαι με τον ΟΑΣΤ. Αστικατζή εσένα είπε. Αστικατζή εσένα είπε. Αστικατζή είναι εγώ είμαι. Έτσι. Εγώ είμαι ο αστικατζής. Έτσι. Ήθελες να πληρώσεις εισιτήριο. Ναι. Στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Λοιπόν. Ναι. Ε, δεν είναι τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι πολιτικές οι εκλογές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κι όμως είναι, Στέλιο. Δεν είναι, αδερφέ. Είναι πολιτικές, γιατί αν δεν είναι πολιτικές, οι της Νοτοπούλου τι θα ψηφίσουνε. Α, κοίταξε. 14% είναι. Τι θα ψηφίσουνε. Της Νοτοπούλου, καταρχήν, να ξεκινήσουμε από ένα άλλο πράγμα. Ναι, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δεν γίνεται να είσαι... Αριανός να απευθύνεσαι και να βγαίνεις με όλο καμάρι και περηφάνεια και εγώ πάω παντού και δεν χάνω και δεν ράνω και σε σένα τα έλεγε και τα ακούγαμε. Ναι έτσι αυτό δεν είπε. Μα έτσι πας. Ναι. Μα το είπε και ο Ηλίας. Ναι, ναι, εμείς ναι. κάναμε λέει συνέντευξη στην Άρης είσαι έναν φόλα Αριανό στο τελευταίο φλόκι ήταν ο μοναδικός υποψήφιος δήμαρχος που μίλησε ακριβώς γιατί ο χαρακτήρας του είναι ο αυτοπροσδιορισμός του είναι φόλα Αριανός. Και την επόμενη εβδομάδα κάνεις σύμπραξη με αυτόν ο οποίος έχει πει να πέσει ο Άρης στη Β' κάπου δεν συνάδουν το ένα με το άλλο. Γι' αυτό σου λέω ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στη δήλωσή του αυτή και φυσικά και στην αβάντα που έχει. Και να σου πω κάτι. Δεν θα το έλεγα. Όλη την εβδομάδα είναι από δημοσκοπήσεις και από
Αβάντες, τελές, μάλλον από την Κυριακή το βράδυ, μη ζητήποτε πρέπει να πρέπει, την Κυριακή το βράδυ κιόλας. Μα έτσι. Μέχρι πρότινος ήταν η γραμμή εντός εισαγωγικών ήταν κόντρα στον Ταχιάο. Κόντρα στον Ταχιάο. Ναι. Καλό παιδί ο Ζέρβας, καλό παιδί ο Ορφανός, λίγο καλύτερο παιδί ο Ορφανός από τον Ζέρβα. Ναι. Καλό παιδί Κινοτοπούλου. Ταχιάο μην βγάλετε. Είχαμε και την καβάτα του Ζέρβα, μην τους είπε στραβώσει κάτι. Ναι. Και τώρα έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι. Να γίνει Θεσσαλονίκη Πειραιάς. Η Θεσσαλονίκη Πειραιάς, ευτυχώς. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Η απλή αναλογική που οι ίδιοι φέρανε. Με 7 θα μπει, ναι. Το είπε ο κύριος Πόπης. Με 7 θα μπει ο Ζέρβα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με 11 ο Ταχιάος. Θα κάνει σύμπραξη με αυτούς εδώ πέρα. Κάθε φορά που... θα πρέπει να κάνει σύμπραξη. Αν αλλάξει όμως. Θα πει. Ξέρεις που γίνονται αυτά. Κάθε τώρα... Δευτέρα που ψηφίζει, φίλε μου, αυτός που θα ψηφίζει. Θα εξαρτάται από αυτόν που θα ψηφίζει, δεν θα είναι της παράταξης. Και άμα η κυβέρνηση αλλάξει... Θα πάρει μία-δύο, ξέρω εγώ, τρεις από τη Δημαρχία. Ναι, αλλά άμα η κυβέρνηση αλλάξει... Εντάξει, ο Γιώργος ο Κούδας θα ψηφίζει, ας πούμε, Ζέρβα κάθε φορά. Αλλά οι άλλοι, οι οποίοι θα είναι από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας στον Ορφανό, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω. Είναι ο Τοπούλ, άμα ο ΣΥΡΙΖΑ πει άλλο πράγμα μετά να αλλάξουμε. Αλλά αυτοί που ψήφισαν Γιώργο Ορφανό, που ανήκουν στο κόμμα, ξέρω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει τον κύριο Ταχιάο, έτσι. Μπορεί να μην ψήφισουν τώρα. Ναι, τι θα γίνει, θα αλλαξοπιστήσεις και πολιτικά. Εντάξει, και αυτό γίνεται, γιατί δεν το έχεις δει να γίνεται αυτό. Γίνεται, εδώ η κουντουράνη στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Εδώ τι άλλο να σου πω, ο Ψαριανός θα έχει περάσει όλα. Η Μάρκου θυμάμαι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά έγινε ανεξάρτητος ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στην Δημοκρατία. Η μοναδική γυναίκα που τον κυνηγούσε... Προσπαθώ να πω από όλα τα κόμματα που πήγαν σε όλα τα κόμματα. Αυτοί των κεντρών έχουν πάει παντού. Ή των ανεξάρτητων Ελλήνων το ίδιο. Η κυρία Μαρούπα, βοήθειά μας, έχει εξαφανιστεί αυτή. Η Μαρούπα, φίλε, επέστρεψε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν τα μαθαίνεις καλά. Με απόφαση δικαστηρίου είναι πίσω στην Επιτροπή. Τώρα όμως, κυρία Μαρούπα μου, δεν μπορεί να με κάνεις κάτι, γιατί εγώ πήρα ήδη. Αδιαδότη. Δεν μπορείς να σε κάνει, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να σε κάνει, αλλά εντάξει. Οι πολιτικοί καλά κάνουνε. Όμως, θα σου πω το εξής. Εγώ, η ένστασή μου η μοναδική είναι αυτή. Και το λέω δημόσια και το έλεγα και πριν. Όταν επικαλείσαι τον Άρη για να βγεις. Και η κύρια ιδιότητά σου είναι Αριανός και όχι αντιδήμαρχος καθαριότητας, δεν μπορείς μετά να λειτουργείς έτσι. Αν δεν πήρες το ποσό που πήρες επειδή είσαι αντιδήμαρχος καθαριότητας. Αν λοιπόν το προσόν σου είναι ότι είσαι αντιδήμαρχος καθαριότητας και λες παιδιά είμαι και Αριανός, είναι ο Άρης η ομάδα μου. Είναι κάτι άλλο. Δεν θα μιλούσα έτσι. Όχι, είναι πολύ κομβικές οι εκλογές της Κυριακής. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κομβικές, να ξέρεις. Κομβικές και κυρίως και για εμάς. Τις 7 Ιουλίου είναι κομβικές οι εκλογές, Στέλιο μου. Τις 7 Ιουλίου, τώρα μην σου λέω ψέματα και πάλι είναι κομβικές. Είναι πιο κομβικές. Είναι πιο κομβικές. είναι γηγενός περίπατο. Καλά. Κοίταξε, σε μία μάχη πρέπει να πας προετοιμασμένος, γιατί άμα πας υπεροπτικά μπορεί να τη χάσεις. Είναι υγιεινός περίπατος και στο λέω τώρα εγώ που πραγματικά αν με ρωτήσεις τι με συμβαίνει επαγγελματικά τη δεδομένη στιγμή θα σου πω εγώ δεν ξέρω. Καλά. Εσύ είσαι σε μια κατηγορία εξαπατημένων. Είναι σαν το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Βγήκε σήμερα ο εξάδελφος του Τσίπρα και είπε ότι αν είμαστε εμείς κυβέρνηση σε 2 μήνες θα μπουν μπουλντόζες στο Βοτανικό. Και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να το πει, συγγνώμη, είστε 4 χρόνια κυβέρνηση. Γιατί δεν μπήκαν οι μπουλντόζες 4 χρόνια και περιμένατε μετά το 10% στο κεφάλι. Σε εμάς, συγγνώμη, διακόπτω, υπάρχει νόμος. Που λύγει 30 Ιουνίου όμως και ο νόμος. Είμαι ενήμερος για το θέμα. Ναι. Υπάρχει νόμος ότι έπρεπε να γίνει ήδη. Ναι, πού είναι αυτό το ταμείο που θα ελέγξει όλα τα μέσα μεταφοράς και τα λοιπά στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι το. Μα σου λέω, έπρεπε να έγινε η μετάβαση των όλων των υπαλλήλων, ξέρω εγώ, του προσωπικού, να έχει γίνει μέχρι τέλος το 18. Έτσι λέει ο νόμος. Μάλιστα. Σπιρτζίν όμως, Σπιρτζίν. Σπιρτζίν. Μάλιστα. Ο Σπιρτζίν. Ωραία. Έλα να πάμε μια 12 Ιουλίου στην Αϊτχόβεν, να δούμε το μάτς και μετά βλέπουμε.
Θέλω να ακούσω τον Νίκο Παπαδόπουλο 12 Ιουλίου. Τη ματσάρα αυτή. Πάμα ματσάρα θα γίνει και μέσα στο κλάδι Βικιλίδης έμαθα. 18 Ιουλίου θα γίνει αυτή η ματσάρα. Ναι. Αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, οπότε να μην τρελάνουμε τον κόσμο. Όχι, κοιτάξτε, εμείς λέμε πάντα αυτά που έχουν οριστικοποιηθεί. Θα υπάρξει ματς 18 Ιουλίου. Μακάρι να υπάρξει με την ομάδα που θέλει ο πρόεδρος και προσπαθεί. Όπως έγραψα, ο πρόεδρος θα μας αλλάξει τα φώτα για να βλέπουμε καλύτερα την ομαδάρα που θα κάνει. Έτσι. Θα βάλει LED. Βλέπουμε καλύτερα. Πας και βάλουμε καλά πέναλτι. Το πέναλτι θα το βάλει ο Σούντγκρεν. Και έρχεται ο Σούντγκρεν, ο οποίος δεν έχει χάσει ποτέ πέναλτι και χάνει. Η παιδική κερκίδα θα ορμήσει. Έτσι. Okay. Η παιδική. Άντε, bye bye. Bye bye. Άντε, bye. Έχουμε επόμενο. Τι κάναμε, το περάσαμε το διάλειμμα. Το περάσαμε. Πάμε break. Τώρα 7 παρα 20 θα πας break. Πάμε ένα τελευταίο. Άμα πας 7 παρα 20, 7 παρα 10 θα γυρίσεις. Ωραία. Κρατάμε ανοιχτές γραμμές. Θα κρατάμε ανοιχτές γραμμές. 2, 3, 10. Ναι. 2,87. Έχεις ώρα, Βασίλη. Είχες. Θες να την πω εγώ. Η ώρα είναι 7 παρα 20. Γκλιν, γκλιν. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, 2-3-10, 2-87 και 3-8. Έχουμε Βασίλη γραμμή, ωραία. Περιμένουμε, για κανένα τεταρτάκι ακόμα θα πάμε παρέα. Μέχρι και τις 7 παρά, για να δώσουμε συνέχεια τη σκητάλη στο Γιώργο Ματζιούκη και στην ώρα για μπλε. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι... Μεταγραφικό έχουμε κάτι. Δεν βλέπω να έχει κάτι. Από την επόμενη εβδομάδα. Λογικά. Εκτός να προκύψει κάτι μέσα από τον Κυριακό. Εσύ θα μας πεις, έχει κάτι. 4 Ιουνίου ο Σούντγκρεν στην Ελλάδα. Την Τρίτη. Από εκεί πέρα ο Άρης πάει και για φορ και για τους υπόλοιπους παίκτες και θέλει να τους κλείσει τις επόμενες μέρες. Ωραία. Έχουμε γραμμή. Ο Λούκας Αλκαράς σε ποιο μάμα προτάθηκε. Στον Ανατρόμητο. Αλλά δεν προχώρησε και επιλέξαν τον Αναστασίου. Τι το γράφουμε τότε. Τι? Α, τίποτα. Ναι, πάμε παρακάτω. Γιατί δεν το γράφουμε. Όχι. Γιατί. Ωραία, ναι. Γι' αυτό. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Αυτός ήταν στη Σαραγώσα πέρυσι. Ο Αλκαράθ. Σαραγώσα, ε. Ναι. Μάλιστα. Ωραίος τύπος. Από το λίγο διάστημα που κάθεσε στον Άρη. Πριν αρκετά χρόνια πλέον είναι η αλήθεια. Εντάξει, με τα γραφικά, από εβδομάδα μα προκύψει κάτι, να δούμε. Να έρθει και ο Σούντρεν με το καλό, να δούμε τι θα γίνει και με το μάνατζερ του Γεύτοβιτς. Τρίτο μπαν της FIBA στην ΑΕΚ. Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτά βλέπει ο Γουλιέλμος και λέει τα 8 τα δικά μας δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχει και τα λεφτά για να τα διευθετήσει με τον κύριο Αγγελόπουλο. Σε αντίθεση με τον Άρη που δεν έχει τα λεφτά για να τα διευθετήσει αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν αγχώνονται κιόλας ιδιαίτερα στην ΑΕΚ. Με τα alerts να μας βγάλανε κάτι για τον Άρη από το εξωτερικό. Όχι, δεν έχει τίποτα νεότερο από το εξωτερικό. Κάτι δηλώσει του μάνατζερ του Γεύτοβιτς, είδαμε που τα άφησε λίγο όλα. Τι είπε? Αυτά. Είπε ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε, λέει, μέχρι τον Αύγουστο. Να περιμένετε, εμείς θα πάρουμε άλλον. Άμα περιμένεις μέχρι τον Αύγουστο. Είναι πιθανό να αρχίσει να λύγει την άλλη εβδομάδα. Ο Γεύτοβιτς θέλει, το δεδομένο ότι την επόμενη σεζόν θέλει να είναι σε μια ομάδα που θα έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής. Ναι. Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τον κρατήσει. Μάλιστα. Τι έκανε, κολοτούμπα δηλαδή. Θέλει τον να τον κρατήσει και είναι πιθανό να μείνει στον Ερυθρό Αστέρα αν φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα play-off του Europa League. Αλλά αυτό θα πάρει λίγο χρόνο. Δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο για να ξεκαθαρίσει. Από τη Σερβία αυτό το οποίο λένε ότι Η παραμονή του είναι 20-80. 20 να μείνει, 80 να φύγει δηλαδή. Οι πληροφορίες λένε ότι η πρόταση που υπάρχει από τον Άρη είναι αρκετά καλή και ότι είναι και η καλύτερη που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του ποδοσφαιριστής. Και αυτή που του κάνει ίσως και μεγαλύτερο κλικ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η άλλη πρόταση που έχει στα χέρια του είναι από τη Μαγιόρκα και υπάρχει και μια ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται επίσης για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, για τον Μίλαν Γεύτοβιτς, ο οποίος, επειδή και η Ελλάδα
είναι δίπλα στη χώρα του, τον βολεύει από πολλές απόψεις, είναι και ένας άνθρωπος οικογενειάρχης, μπορεί να φέρει την οικογένειά του εδώ, μπορεί να την έχει σε Σερβία και να πηγαίνει έρχεται να τη βλέπει. Παίζουν και αυτά ρόλο στην απόφαση ενός ποδοσφαιριστή. Πάντως βλέπουμε πολύ καλό μάτι την πρόταση που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή από τον Άρη, ο οποίος Άρης βέβαια παράλληλα εξετάζει και άλλες 2-3 περιπτώσεις εξτρέμ που βρίσκονται πάνω από τον Γεύτοβιτς αυτή τη στιγμή, αλλά αν δεν προχωρήσουν δεν αποκλείεται οι κυτρινόμαυροι να στραφούν και να ρίξουν το βάρος τους στην υπόθεση του Σέρβου, γι' αυτό και προσπαθούν να τον κρατήσουν λίγο ζεστό μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι άλλες περιπτώσεις παιχτών στις οποίες έχουν δώσει προτεραιότητα οι άνθρωποι της ομάδας. Σας είπα για το 1-0 της ομάδας του Άρη Under 14 με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα που έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν χάσει σήμερα που δεν το βλέπω, καθώς είναι αίτητη, παίρνει το πρωτάθλημα στην κατηγορία της και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το παίρνει αίτητη. Αν δεν χάσει και στο σημερινό τελευταίο παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική σήμερα, τελευταίο παιχνίδι. Περιέργως η Επισημία αποφάσισε η στέψη να γίνει την άλλη εβδομάδα. Μήπως δεν έπρεπε να το δουν με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, την άλλη εβδομάδα θα γίνει η στέψη. Η ουσία είναι ότι τα παλικαράκια κερδίζουν, κατακτούν το πρωτάθλημα και βάζουν φυσικά και πολύ. Έχουν βάσιμες πλέον ελπίδες να αγωνιστούν με τη φανέλα του Άρη πλέον σε ένα πιο οργανωμένο πρωτάθλημα, γιατί του χρόνου το πρωτάθλημα είναι υπό την αιγίδα της Super League με τις ομάδες Under 15, έτσι, και σιγά σιγά αρχίζουν να σκέφτονται το όνειρο της συμμετοχής στην πρώτη ομάδα του Άρη με το καλό. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές στους οποίους πρέπει να τους προσέξουμε, πρέπει να τους, να τους δούμε, βασικά τους προσέξουν οι προπονητές και όσοι ασχολούνται με όλα αυτά τα ζητήματα, και να γίνει το καλύτερο δυνατή ώστε να στελεχώνεται πάντα η ομάδα, ακόμα και αν είναι δικά της τα παιδιά, ακόμα καλύτερα με παίχτες που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον Άρη. Ακόμα βέβαια μιλάμε για πιτσιρίκια, μιλάμε για 14 χρονών. Του χρόνου θα είναι το πρώτο πολύ σημαντικό δείγμα γραφής. Αλλά όταν μια ομάδα παίρνει αίτητη το πρωτάθλημα και απέναντι στην πολυδιαφημισμένη Ακαδημία του Συμπολίτη, που πέφτουν εκατομμύρια, οτιδήποτε άλλο, τους κερδίζει παντού και μέσα έξω και τερματίζει με 8 και 10 και 12 πόντους διαφορά, νομίζω ότι προφανώς κάποια από αυτά τα παιδιά πρέπει να τύχουν προσοχής και να δούμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια στις ακαδημίες, συγχαρητήρια σε όλους όσους τις απαρτίζουν αυτή τη στιγμή. Τον κύριο Τότα, αν λέω σωστά το. Ναι. Αυτό δεν είναι το όνομα του ανθρώπου. Ναι. Μπράβο. Του προπονητή και σε όλα τα παιδιά που από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα έκαναν την προσπάθειά τους. Άλλωστε είναι τα παιδιά που πριν μια εβδομάδα πήραν και το Elite. Το Elite Cup, κερδίζοντας τον τελικό τον Παναθηναϊκό. Κάποια από αυτά τα παιδιά είναι και στην Επισημή, στην εθνική, στην επίλεκτη ομάδα και κατέκτησαν πριν από καμιά 15-20 ημέρες και τον τίτλο στα παιχνίδια που έγιναν στη Λάρισα. Γενικότερα υπάρχει ένα καλό feeling για αρκετά από αυτά τα παιδιά και μακάρι να πάνε όσο το δυνατόν ψηλότερα και μακάρι αύριο μεθαύριο να δούμε και κάποια από αυτά στην πρώτη ομάδα του Άρη. Γιατί αυτό είναι ο πότερος στόχος. Να δούμε ποια θα είναι και υπό ποιο καθεστώς θα λειτουργήσουν και τα τμήματα υποδομής στην επόμενη σεζόν. Είναι μια απόφαση που θα ληφθεί εντός των ημερών από ό,τι πληροφορούμε. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω στο ορισμένο κομμάτι. Υπάρχει μια εξέλιξη η οποία δεν έχει ανακοινωθεί. Και θα ανακοινωθεί από εβδομάδα η εξέλιξη αυτή. Η αίσθηση που έχω, είναι αίσθηση, δεν είναι πληροφορία, ότι θα υπάρχει πολύ πιο ενεργός ρόλος της ΠΑΕ Άρης στις ομάδες 15, 17, 19. Και τώρα υπάρχει, αναμενόμενο, γιατί 19, θα υπάρξει πιο ενεργός ρόλος συνολικά της ΠΑΕ Άρης. Πρέπει. Δηλαδή όταν λέω ΠΑΕ Άρης, εννοώ ότι θα ασχοληθούν αφού τελειώσουν τα πολλά τώρα από τον Καρυπίδη και τον Διαμαντόπουλο και θα πηγαίνουμε προς τα κάτω. Θα ασχοληθούν και αυτοί δηλαδή με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ήδη ασχολούνται βασικά. Οπότε θα δούμε. Χρειάζονται όμως πολλά πραγματούδια να γίνουν ακόμα σε όλα τα επίπεδα. Πριν από λίγο μιλούσα για τα διαρκείας πάνε σφαίρα
πάνε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει, έχω την αίσθηση, η ΠΑΕ Άρης να κοιτάξει να επανδρώσει λίγο παραπάνω το τμήμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση. Υπάρχουν ουρές, και σήμερα υπήρχαν ουρές, και σήμερα υπάρχουν ουρές και αναμονή κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό εκεί στην μπουτίκ. Παρά τις πολύ καλές και φιλότιμες προσπάθειες των παιδιών που εξυπηρετούν τον κόσμο. Και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά που είναι στην μπουτίκ και με υπομονή εκεί προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη όμως ζήτηση και είναι φυσιολογικό αυτό. Και όσο περνάει ο καιρός και σιγά σιγά που θα αρχίσετε να μαθαίνετε και κανένα δύο μεταγραφούλες, νομίζω όλο και περισσότεροι θα θέλετε να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μακάρι να γίνουν και οι σωστές επιλογές από τη διοίκηση, να ταιριάξουν κιόλας αυτοί οι παίκτες με τους παίκτες που βρίσκονται ήδη στην ομάδα και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε κανένα τελευταίο μηνυματάκι πριν ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Ο 228 λέει. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Okay. Υπάρχει και μια τοποθέτηση του κύριου Ταχιά που μπορείτε να διαβάσει όλα about Aris. Ανακοίνωση, ναι, ανακοίνωση. Ανακοίνωση, τοποθέτηση γράφουμε. Τοποθέτηση είναι δική του. Ναι. Απλά είναι επίσημη ανακοίνωση, ναι. Δεν είναι δήλωση σε εμάς. Απαντώντας σε πολλά που ακούγονται για αυτόν το τελευταίο διάστημα. Καλά, τώρα αυτό που είχε τη μεγαλύτερη πλάκα είναι αυτό για τη Μακεδονία. Ναι. Παιδιά, εντάξει. Είπαμε. Μπορεί να έχει πει πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Αλλά να το πιάσετε τώρα για τη Μακεδονία και τα λοιπά είναι από τους ακραίους κιόλας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τέλος πάντων. Εμείς είδατε ότι αποφύγαμε να μιλήσουμε πολιτικά. Η προσέγγιση μας ήταν αριανή σε συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα. Παρόλο που και πολιτική άποψη έχουμε και ιδεολογία και πολλά άλλα θέματα και ζητήματα στην καθημερινότητα μας επηρεάζονται. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο ξεδιάντροπο αυτό που πάει να γίνει. Ως πολύ. Με στημένες δημοσκοπήσεις, με πρώτους που βγήκαν τρίτοι, με τρίτους που γίναν δεύτεροι, με πρώτους που παρουσιάζονταν τέταρτοι και διάφορα άλλα τέτοια. Με προφανείς τους στόχους. Η ουσία στο συγκεκριμένο κομμάτι, τουλάχιστον για μένα, ο Νίκος έχει τη δική του θέση και άποψη, είναι μόνο Άρης. Στα συγκεκριμένα πράγματα. Σε πολλά άλλα μπορούμε να το συζητήσουμε και ιδεολογικά και πολιτικά και ό,τι θέλετε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόνο Άρης. Λοιπόν, ψηφίζεις εσύ αυτή την Κυριακή ή τελειώσατε? Ψηφίζω. Που είπαμε, Περαία. Περαία. Δήμο Θερμαϊκού. Δήμο Θερμαϊκού. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα πάμε στην όμορφη Χαριλάου, φίλε, να ψηφίσουμε. Μπράβο. Ωραία. Μάλιστα. Καλός παίκτης. Ναι. Αλλά λίγο μισοπόδι. Ρώτα όμως γιατί. Τι, όχι, δεν υπάρχει. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.